Και έχω για σένα τεκαχολίδι μου σήμερα. Έχω το νέο iPhone 14 Pro εδώ στο τραπέζι μου. Το τεστάρω εδώ κάποιες μέρες και φτάσει η ώρα να το τεστάρουμε και με benchmark test έναντι του 13 Pro. Να δούμε ρε παιδί μου αν αξίζει η αυτή η αναβάθμιση που έχουν κάνει. Αν ο A15 Bionic με τα 6 GB που βρίσκουμε στο 13 το Pro είναι το ίδιο δυνατό όπως το A16 Bionic που βρίσκουμε στο 14 το Pro πάλι με 6 GB. Δηλαδή αν έχω το 13 αξίζει να πάω στο 14 το Pro ή όχι. Θα μου δώσει τόση πολύ δύναμη. Αυτό ακριβώς θα δούμε στο σημερινό το βίντεο, στο σημερινό benchmark test που εννοείται ότι έχεις καταστρέψει το κουμπί του like γιατί είσαι ορθόδοξος original τεκαχολίδης και είπαμε ότι έτσι κάνουμε στο χωριό μας. Λοιπόν, τα δύο κινητά είναι εδώ. Έχω κατεβάσει την πιο πρόσφατη έκδοση του Antutu benchmark test και στα δύο και τα δύο έχω κλείσει το wifi για να μην πεταγόνται οι ειδοποιήσεις, να μπορούμε να το δοκιμάσουμε έτσι άφοβα. Και στα δύο θα τρέξει το τεστ να δοκιμάσουμε GPU, δηλαδή το chip των γραφικών αυτών που χρησιμοποιείται για να παίζεις τα παιχνίδια σου, το CPU, ο επεξεργαστής, RAM που έχουν και τα δύο τα ίδια στα χαρτιά, αλλά και το UX μαζί με το Antutu benchmark test που μπορείς να βρεις δωρεάν και εσύ στο App Store της Apple. Θα μου γράψεις κάτω στα σχόλια ποιος θα είναι ο νικητής, νομίζω ξέρουμε όλοι ποιος θα είναι ο νικητής, δηλαδή ελπίζουμε να είναι ο νικητής, σκέψου να νικήσει το 13 Pro, όπως και τι σκορ έχει φέρει πάνω στο δικό σου το κινητό, τι κινητό είναι, για να συγκρίνουμε κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να πάψει ο Μάριος να μιλάει και κάτω τα στοιχήματα, 1, 2, 3, σε ποιο θα ανοίξει πιο γρήγορα. Νομίζω αστραπιαίο και στα 2, άρα δεν χρειάζεται κάτι περαιτέρω. Όμως, εδώ, επειδή δυστυχώς στα Apple δεν μας αφήνει να δούμε θερμοκρασίες του Antutu benchmark test όπως μας αφήνει στα Android, γι' αυτό έχω φέρει ειδικό θερμόμετρο για να μετρήσουμε τη θερμοκρασία. Θα το χτυπήσουμε πάνω στην πλάτη εδώ που είναι το μιλαράκι και θα μας πει ότι είναι 33,8, 33,7. Okay. Και στο 14 Pro είναι 32,5. Επειδή δεν πρόκειται να θυμάμαι στο τέλος της ημέρας, στο τέλος ακόμα του βίντεο, ποια είναι η θερμοκρασία για τον καθένα, γράψε μου τα κάτω μπας και το θυμηθούμε και να δούμε τι θα φέρει στο τέλος της ημέρας. Άρα, 1, 2, 3, ξεκινάει το τεστ, το οποίο θα έχω πατήσει πρώτα στο 14 και σταμάτα. Α, πάμε πάλι. Και πάμε ακόμα μία. 1, 2, 3. Και ξεκινάει το τεστ το οποίο τρέχει το Sportman, το οποίο δοκιμάζει το GPU. Το GPU όπως είπαμε είναι το chip που χειρίζεται τα γραφικά σου για να παίζεις εσύ τα παιχνίδια σου άφοβα. Και στα δύο κινητά όλα τα παιχνίδια παίξουν μια χαρά. Είναι κορυφαία κινητά και με την καμία δεν πρόκειται να σου μαγκώσουν και τέτοια. Όμως επειδή είμαστε καμένοι εμείς και αυτά τα κάνω έτσι κι αλλιώς πίσω από το παρασκήνιο νομίζω λέγεται για να δοκιμάσω τα κινητά, είπα και ακόμη μια φορά να το μοιραστώ μαζί με εσένα και ξέρω ότι σου αρέσουν κάτι τέτοια καμένα γιατί είσαι και εσύ ένας τεκαχολίδης. Λοιπόν, άρα αξίζει η αναβάθμιση, αυτό θα δούμε σε αυτό το βίντεο, άρα άντε, άντε. Okay, βλέπουμε ότι το 14 το Pro έχει μια προηγείται βασικά εναντί του 13 του Pro. Το περιμέναμε είναι η αλήθεια, όμως αυτά τα τεστ γνωρίζεις ήδη αφού έχεις δει τόσα άλλα να γίνονται στο κανάλι μου Τεκαχόλη ότι όποιος τελειώσει πρώτος δεν σημαίνει ότι θα φέρει και το καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως στην περίπτωση του 14 Pro ενδέχεται να φέρει όντως το καλύτερο αποτέλεσμα. Για να προχωρήσουμε στο RAM test, το οποίο φαίνεται να πάει να ολοκληρωθεί και φαίνεται να κάνει catch up. 52, 48, έλα, έλα 13, έλα 13, δεν γίνεται να είσαι τόσο πίσω. Πάρε. Μήπως θα πρέπει να πάω και εγώ στο 14 αυτό. Για να δούμε. Το
το 14 Pro έχει τελειώσει μόλις τώρα με ένα εκπληκτικό τεστ. Αποτέλεσμα ήθελα να πω και προσπαθεί να τελειώσει τώρα και τέλειωσε τώρα. Όπα, τέλειωσε τώρα και το iPhone 13 Pro. Και όντως έχουμε μια αρκετά μεγάλη διαφορά. Τι γίνεται εδώ. Έχουμε 950.000 και κάτι ψηλά για το 14 Pro και 806.000 για το 13 Pro. Αρκετά μεγάλη διαφορά. Πάμε να δούμε όμως πού είναι αυτή η διαφορά η τρομερή. Έχουμε το CPU, το τσιπάκι, ο επεξεργαστής ρε παιδί. 214.000 έναντι 243.000. Okay. Αρκετά μεγάλη διαφορά, ωραία διαφορά. GPU, το τσιπάκι των γραφικών, όπα! Ακόμη μεγαλύτερη διαφορά εδώ στο τσιπάκι των γραφικών, άρα τα παιχνίδια σου θα τρέξουν πιο ομαλά πάνω στο 14 το Pro. RAM, και στα RAM έχουμε κι άλλη διαφορά. Τι γίνεται εδώ, και στο UX. Αλλά στα RAM, για ποιο λόγο να υπάρχει τόση μεγάλη διαφορά. Εντάξει, νομίζω το περιμέναμε, το περίμενα κι εγώ, to be honest, όπως λέμε και στο χωριό μας. 14 Pro είναι σίγουρα καλύτερο από το 13 Pro που το γνώριζες και εσύ. Όμως πάμε να δούμε τη διαφορά που έχουμε στη θερμοκρασία. Και εσύ μπορείς να πας να κάνεις rewind το βίντεο στην αρχή να δούμε τι είχαμε. Και τώρα έχουμε 37, 36, 9. Νομίζω ήταν 33. Τέλος πάντων, 36, 8, 36, 7 που σίγουρα δεν είναι εδώ που είναι η θερμοκρασία. Αλλά θέλω να χτυπάω εκεί στο μιλαράκι. Πάμε να δούμε και το 14 Pro, το οποίο έχει θερμοκρασία, φαίνεται ωραία, 36.4. Okay. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία και τα δύο στο χέρι είναι αρκετά, μια χαρά βασικά τα βρίσκω. Και ναι, 14 Pro σίγουρα καλύτερο και στον επεξεργαστή από το 13 Pro. Φυσικά και άλλα τεστ θα ακολουθήσουν. Έχω και το απλό, το 14 είναι εδώ. Αν θες θα το δοκιμάσουμε είτε μαζί με το 13 Pro που έχουν το ίδιο CPU να δούμε τη διαφορά, ή ακόμη και με το 14 το Pro, πες μου κάτω στα σχόλια. Όμως έρχεται και το review για αυτόν εδώ. Άρα προετοιμάσου και γράψε μου κάτω στα σχόλια τι θες να βάλω μέσα στο review. Και άντε! Electroline, έλα στο αύριο.